Ναι. Γιατί είπαμε λίγες μέρες πριν σε άλλο γυροκομείο της πόλης που είχαμε παρόμοιο πρόβλημα ότι κατέληξαν 6 ηλικιωμένοι. Αυτή τη στιγμή δοξάζουμε τον Θεό γιατί είναι ήπια τα συμπτώματα όλων όσοι νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία. 12 στο Παπαγεωργίου, 2 στο Ιπποκράτιο και 1 στο Παπανικολάου. Έχουμε πατέρα Γεωργίου. Όλοι, έτσι. Μάλιστα. Και από την αρχή μας είπατε ότι αυτό έγινε παραμονές 15 Αυγουστού. Μάλιστα. Πώς το ανακαλύψατε, γιατί οι πληροφορίες μου ήταν ότι ήταν με ελαφρά συμπτώματα ένας από τους φιλοξενούμενους. Ναι, όπως σας το είπα ήδη, ότι μία από τις τροφίμους παρουσίασε πυρετό. Και αμέσως κλείθηκε το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Αμέσως. Και έγινε έλεγχος, μοριακός έλεγχος σε όλους, τροφίμους και προσωπικό. Όπως και τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάντως, περίπτωση να το έφερε κάποιος εργαζόμενος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή τα κρούσματα είναι πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να διαγνωστεί από πού ξεκίνησε το πρόβλημα. Άρα μπορεί να έρθει και από κάποιον εργαζόμενο. Το ψάχνουμε. Από το περιβάλλον του, όπως το ασβεστοφόρησε. Το ψάχνουμε. Φοβόσαστε να μην... Δεν κάνατε ελέγχους στο προσωπικό με κάποιο τρόπο, αν κάποιοι έλειπαν σε άδεια και γύρισαν. Κοιτάξτε, το προσωπικό το οποίο επέστρεφε από την άδεια, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, έκανε τον έλεγχο που προβλεπόταν. Έχουμε όμως 7 θετικούς από αυτό το προσωπικό. Έχουμε 7, ναι. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν με Μάλιστα. Δεν έχει σήμα, σωστό. Κάνει γέφυρα. Έγραφε τώρα. Ναι. Πάμε έξω. Ναι, ναι. 45.